Πάμε στον Νίκο Υποφάντη, βρίσκεται στα πολλοουκρανικά σύνορα. Ο Νίκος αυτές τις μέρες, να τον καλημερίσουμε. Έλα Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Νίκο. Καλημέρα. Σε ένα κέντρο υποδοχής προσφύγων πολέμου στην Κόρσοβα, εδώ βρισκόμαστε. Θέλω να σου πω ότι καταγράφουμε εικόνες από το πρωί ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά μας συγκινούν και αυτό το οποίο μας μεταφέρουν είναι η τεράστια αγωνία τους για την επόμενη μέρα. Θα δείτε στα επόμενα δελτία ειδήσεων της τηλεόρασης Sky τη συγκλονιστική ιστορία της Βαλέριας. Η Βαλέρια κρατούσε το γιο της σφιχτά στην αγκαλιά, ένα βρέφος, με μια κουβέρτα σκεπασμένη. Ήρθε μόνη της, έφυγε από τις βόμβες για να μπορέσει να σωθεί και μας περιγράφει το τι ακριβώς έζησε. Όπως θα ακούσουμε και την ιστορία δύο αδελφών που φύγαν από το Χάρκοβο και μετά που κατάφεραν να βγουν από την πόλη, μέσα σε 30 λεπτά το σπίτι τους βομβαρδίστηκε. Μιλάμε για ιστορίες που συγκλονίζουν, παιδιά, και εδώ βλέπουμε την τεράστια φρίκη του πολέμου. Εδώ βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το κέντρο. Το τώρα, κέντρο Νίκο, αυτό, σε αυτό το κέντρο εδώ θα παραμείνουν οι άνθρωποι ή θα διοχετευτούν κάπου αλλού στο εσωτερικό της χώρας ή σε άλλες χώρες? Το πολύ, ένας ύπνος. Το πολύ. Αλλά οι περισσότεροι με το που φτάνουν εδώ, λίγα τρόφιμα, ένας καφές, λίγη σούπα, και υπάρχουν οι εθελοντικές οργανώσεις, η κυβέρνηση της Πολωνίας, γενικά όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ. Είναι συγκινητικό αυτό που κάνουν οι Πολωνοί, γιατί θεωρούν τους Ουκρανούς σαν ξαδέλφια τους. Λοιπόν, θα τους πάρουν και θα φύγουν προς την ενδοχώρα. Μέχρι στιγμής, με τα επίσημα στοιχεία που είχαμε μέχρι τις χθεσινές ώρες, περίπου 677.000 πρόσφυγες έχουν διέλθει τα σύνορα της Πολωνίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας. 420.000 μόνο μέχρι χθες από την Πολωνία. 120.000 έχουν φύγει για άλλες χώρες, αλλά οι περισσότεροι είναι αυτό που ακούσαμε και λίγο νωρίτερα στις μαρτυρίες. Τι θέλουν? Να σταματήσει ο πόλεμος και να γυρίσουν σπίτι τους, να γυρίσουν στις ζωές τους, να επιστρέψουν σε αυτό το οποίο είχαν πριν ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί. Έναν τρόπο ζωής που τον είχαν φτιάξει έτσι, τον είχαν δομήσει με τα παιδιά τους και με τις οικογένειές τους, χωρίς να παρεμβαίνει κανένας. Αυτό που ακούτε είναι στα μεγάφωνα, είναι δρομολόγια τα οποία κάνουν και πηγαίνουν προς τις περιοχές που αναγγέλουν. Εδώ βλέπετε και στρατιώτες. Θα έρθει ο Θεόδωρος Πάκος τώρα με την κάμερα λίγο πιο δεξιά. Περιπόλουν. Είναι και αυτοί μέσα στο βοηθάκι. Συνδράμει και ο στρατός. Τους εντόπισε ο Θεόδωρος για να μπορέσουν να επιβάλλουν μια τάξη. Γιατί υπάρχουν και, θα λέγαμε, περιπτώσεις που πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις να διαχειριστούν στην όλη κατάσταση. Αστυνομία, στρατός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία, εθελοντικές οργανώσεις. Πάντως εδώ πρέπει να πούμε, όλη αυτή η ανθρωπιστική κρίση. Υπάρχει και είναι οργανωμένοι και οι Πολωνοί και οι Ρουμάνοι, αρκετά οργανωμένοι. Τώρα οργανώνονται. Τώρα. Ναι, πρέπει να πούμε τώρα ότι οργανώνονται. Οι υποδοχή, τις πρώτες μέρες ζοριστήκανε. Ναι. Φυσιολογικό, Νίκο. Αλλά τώρα οργανωθήκαν αμέσως. Δηλαδή, σε τρεις μέρες, τέσσερις οργανωθήκαν όλοι. Ναι. Σωστά, αλλά τώρα θέλω να σας πω ότι καταφέρνουν σιγά σιγά να τη διαχειριστούν. Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες που έχουν στείλει στελέχη τους εδώ και από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, μας λένε ότι μπορεί να φτάσουν και τα 4 εκατομμύρια. Τώρα ξέρετε τι έχει συμβεί από το απόγευμα και σας το μεταφέρω. Για πες, Νίκο. Επειδή δεν υπάρχει βενζίνη στην Ουκρανία, έχουν σταματήσει αυτές οι ροές να είναι αυξημένες έτσι όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Μάλιστα. Μειώνεται η ροή των προσφύγων που φεύγουν από την εμπόλεμη ζώνη. Γιατί δεν υπάρχει βενζίνη. Δεν στην Ουκρανία, όπως μας έλεγε ο Σταύρος Ιωαννίδης πριν από λίγο, είναι με δελτίο η βενζίνη, 20 λίτρα το κάθε. Επίσης αποκλείονται και πόλεις. Έτσι, Νίκο, σε καλημερίζουμε. Πρέπει να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε σύνδεση με τα ρουμανο-ουκρανικά σύνορα που έχει πάει η Έλληνα Παπαδημητρίου.